δόθηκε η μπάλα στο δεξί του Μαρινάκη, του δόθηκε η μπάλα στο δεξί με αυτή τη μεγάλη πρόκριση και έβγαλε και τα παράπονά του όσον αφορά το κομμάτι του Ολυμπιακού και το προσωπικό του με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση εν ώψη και ευρωεκλογών. Και νομίζω ήταν μια έμεση πολιτική τοποθέτηση, πανέξυπνη, γιατί τον θεωρώ πολύ έξυπνο τον κύριο Μαρινάκη. Ήταν έξυπνη τοποθέτηση. Ολυμπιακός, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, είναι όμως ένα γεγονός, όπως λέει και ο Γιάννης, ήταν η μοναδική ομάδα που πάλευε να μείνει στην Ευρώπη και έπαιξε χωρίς κόσμο με την Πατσκατόπολα. Άμα θυμάστε. Ήταν ο Ολυμπιακός. Καλά, όλη η πορεία φετινή είναι παραμυθή λοιπόν, και το πώς ξεκίνησε η σεζόν και πώς τελειώνει. Έτσι. Νομίζω υπερπαραγωγή. Επειδή ο Νίκος Γαβαλάς είχε κάνει ένα τρομερό βίντεο αφιέρωμα όταν είχε την τελευταία φορά που είχε καταργήσει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Και επειδή ο Νίκος είναι και ένας τρομερά έμπειρος δημοσιογράφος, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στο γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, να πούμε ότι εγώ περιμένω, δηλαδή να τελειώσει η σεζόν, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει. Να γίνει ένα αφιερωματικό τύπου Netflix, να το πω, ντοκιμαντέρ για τη χρονιά του Ολυμπιακού 23-24. Νομίζω ότι... Κάτσε να πάρει κάτι. Σου είπα, εγώ το πρωτάθλημα το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο. Όμως, για την... Ο Ιμπόρα δεν συμφωνεί μαζί. Για τη σεζόν. Καλά κάνει και αυτό είναι η δουλειά του. Και αυτή είναι η δουλειά του. Λοιπόν. Και εδώ, Νίκο, 10 δευτερόλεπτα. Okay. Και εδώ προσπαθώ με τη Λίμπαρκη παίκτες, αμέσως μετά τη μεγάλη πρόκριση, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πάμε για τουρισμό. Ενώ πολλοί δημοσιογράφοι, οπαδοί φίλαθλοι, την Τούμπα την έχουν και το πρωτάθλημα, έλα μωρέ, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, εδώ διαφοροποιείται ο Ολυμπιακός, σαν εταιρεία, σαν ομάδα, σαν προπονητή, σαν παίκτες, και αμέσως μετά πάνω στην τρέλα και στον ενθουσιασμό. Λέει πάμε για το πρωτάθλημα, πάμε στην Κυριακή να παίξουμε στην Τούμπα. Που ο Νίκος τώρα είναι επηρεασμένος συναισθηματικά και πολύ Ολυμπιακοί και λένε άλλα ρηφθεί πρωτάθλημα, το έχουμε χαμένο. Αυτοί δεν το έχουν χαμένο. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα, κάνω λάθος. Καταρχήν να σου πω κάτι, μέσα στα αποδυτήρια, αυτό που κυκλοφόρησε μετά το τέλος του αγώνα, πανηγύρια κτλ. Αυτό που είπαμε με τη Λίμπαρ όμως είναι, τώρα έχουμε τον ΠΑΟΚ. Στις δηλώσεις που θα δείτε στο telesport.tv, που τσέχετε δει στο telesport.tv και μίλησε ο Βιθέντε Ιμπόρα στον Νίκο και ο Κίνη μίλησε, αλλά είναι δύο παίκτες που δεν θα παίξουν καθώς φαίνεται στο γήπεδο της Τούμπας. Είπε ο Ιμπόρα και το είπε και. Επειδή ο Νίκος. Τώρα, Νικόλα μου, ξέρεις πώς σ' αγαπάω. Θύμωσε με την ερώτηση που του έκανε ο Νίκος. Ξέρω. Γιατί το πήγαινε πιο πολύ στο conference. Εγώ λέω ότι η ομάδα πέρασε τελικό. Απόψε και πέρασε για τελικό. Και του λέει: δεν υπάρχει τελικός. Τώρα υπάρχει ο Πάκο. Εγώ θα λέει εδώ για να γίνω πρωταθλητής. Ναι, για τους παίκτες. Ο πρώτος τελικός είναι την Κυριακή. Εγώ λέει: ήρθα για να πάρω το πρωτάθλημα Ελλάδας πρώτα απ' όλα. Το είπε σε σένα για να τον ακούσει ο Ιμπόρα και η παρέα του. Ο Ιμπόρα το είπε. Ναι, ο Ιμπόρα το είπε. Ναι, ναι. Γνώμησα για το με την Ο Ιμπόρα που έχει πάρει τρία Ευρώπα, έτσι. Του το πέρασε ο Ολυμπιακός, του το πέρασε ο προπονητής. Ο Ιμπόρα είναι ένας παίκτης με προσωπικότητα και ίσως είναι ένα και αυτός που μπορεί να το περάσει και στους άλλους ποδοσφαιριστές, σαν πιο έμπειρος, νομίζω. Ναι, είναι όντως. Νομίζω ότι αυτά από τα οποία έχουν πει ο Ρέτσος, που έχουν πει όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού όλο αυτόν τον καιρό που βρίσκονται. Μιλάω ειδικά για το Ρέτσο, τον οποίο τον έχει πάρει και από κοντά ο Μεντιλίμπαρ και του μιλάει πολλές φορές και του λέει πράγματα. Έτοιμος ήταν να το κάνει. Είναι έτοιμος. Ναι, πήγε, έκανε κανένα δύο λάθη. Στο επικοινωνιακό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο με τη Λίμπαρ, παιδιά, στο Μπέρμιγχαμ. Με το που τελείωσε το παιχνίδι, τους είπε: μην δω κανένα να κάνει δηλώσεις να μιλάει για τελικό. Και τέτοια. Έχουμε και θα ρεβάνς. Και... δεν έχουμε περάσει. Μπράβο. Ο Μεντιλίμπαρ σε αυτά είναι ίσως ο πιο σχολαστικός από που θυμάμαι τον ευχαριστώ πάρα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, τον coach, γιατί είπε αυτό που λέω όλο αυτό τον καιρό από την πρώτη μέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό και τον είδαμε να κάνει τη δουλειά του. Τι είπε? Είπε ότι όσο καλός προπονητής κι αν είσαι, με τα δικά του λόγια, αν δεν είσαι ψυχολόγος. Γιατί λέει ήρθα και είδε κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν πιστεύαν στον εαυτό τους. Γιάννη, το είπε. Εδώ, και το λέει εδώ, σωστά, βέβαια. Το είναι η αποδήλωση. Όταν ήρθα στον Ολυμπιακό, είδα πως υπάρχουν καλοί και ποιοτικοί παίκτες. Από τη στιγμή που είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές, πρώτα απ' όλα τους είπα ότι πρέπει να πιστεύουν στον εαυτό τους γιατί είναι καλοί παίκτες και γι' αυτό είναι στον Ολυμπιακό. Στις προπονήσεις ήθελα συγκεκριμένα πράγματα και άρχισαν να γίνονται και σιγά σιγά άρχισε να βγαίνει και η ιδέα του παιχνιδιού που είχαμε στο μυαλό μας. Πνευματικά, όλη η ομάδα ξέρει τι μπορεί να καταφέρει και αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι όλοι πιστεύουν στον εαυτό τους. Η αλήθεια είναι πως έχουν αργήσει να έρθουν λίγο η τελική της Ευρώπης στην καριέρα μου.
Τώρα νομίζω ότι αμείβομαι και το απολαμβάνω στην ηλικία που είμαι. Ελπίζω να μην είμαι από τους λίγους προπονητές που πάει δύο φορές ένα τελικό, αλλά που τους κερδίζει. Ή ναι. Που δεν τους κερδίζει, νομίζω είναι. Αλλά που τους κερδίζει. Από τους κερδίζει, είναι, γιατί μόνο Μπενίτεθ το έχει καταφέρει αυτό. Έχει κάνει το back-to-back. Είναι ο ένας από τους πέντε, αλλά είναι σαφώς λιγότεροι αυτοί που καταφέρει να τους έχουν. Είναι διαφορετική ομάδα, έτσι. Ναι, ναι, είναι και διαφορετική ομάδα. Και είναι, να σου πω κάτι, και είναι και ο τρίτος τελικό. Είναι ο τρίτος σερί τελικός που πάει, γιατί έχετε και το European Super Cup. Ναι. Είναι, και, είναι και ο τρίτος τελικός που πάει, γιατί είναι και το Ευρωπαϊκό Super Cup. Σαν τελικός Ευρωπαϊκού Κυπέλου μετράει δεύτερος και στα στατιστικά. Εντάξει, σου έφαγε αυτό το λέω. Τώρα, οκ, okay, θίξαμε πολλά θέματα. Ας αφήσουμε λίγο την προαγγελία του ΠΑΟΚ πιο μετά, να μείνουμε λίγο στο χθεσινό τελικό. Εδώ είναι η φωτογραφία πάντως, Γιάννη, με συγχωρείς, των προπονητών Σβέν Γιόραν Έριξον, Ράφα Μπενίτεθ, Τόμας Τούχελ, Χέκτορ Κούπερ και πλέον και με τη Λίμπαρ, που πηγαίνουν σε δεύτερη διαδοχική χρονιά σε τελικό με διαφορετική ομάδα. Ο μόνος πάντως που πήρε και τους δύο τελικούς είναι μόνο ο Ράφα Μπενίτεθ. Ναι. Που τους έκανε και back-to-back με Βαλένθια και Λίβερπουλ. Και μάλιστα τι κοινό έχει, Γιάννη και Νίκο και Κωστήρα Αυτόπουλε και φίλες και φίλοι, ο Ράφα Μπενίτεθ με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Έχουν. Εθνικότητα. Όχι. Και οι δύο, και οι δύο κατά σε μια από τις δύο ομάδες, δεν θυμάμαι τώρα τι εμπορία της Σεβίλης, κάνανε και τρελές ανατροπές. Η Λίβερπουλ το πήρε από 0-3 με τη Μίλαν. Έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό στο 3-1 που είχε χάσει, που έπρεπε να βάλει τον κόλ του Τζέραρ. Δηλαδή, η Λίβερπουλ με τον του Ράφα Μπενίτεθ με τον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, έχει κάνει τρελές ανατροπές μέχρι να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.